καλά έχεις και ρεσιμότητα και αποφάσισα να μην κερδίσουν την εκδήλωσή μας. Είναι εδώ, τους ευχαριστούμε πολύ που μας τιμούν και συνεχίζουμε να έχουμε τα χειρά. Σεβαστοί πατέρες, πολιτιακοί άρχοντες, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Μορφωτικό Σύλλογο Λιονταρίου του Δήμου Σοφάδων για την πρόσκληση που μας έκανε να παρουσιάσουμε το δρόμενο της Μύρνης στην πόλη σας. Μικρασιατική καταστροφή, Σμύρνη, 1922. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας πριν από το 1914 ήταν περίπου 2,2 εκατομμύρια σε ένα σύνολο πληθυσμού περίπου 10 εκατομμυρίων. Η οικονομική ισχύς τους ήταν μεγαλύτερη της πληθυσμιακής τους αναλογίας. Το 1912 από τις 18.063 εμπορικές επιχειρήσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε Έλληνες Έλληνες ανήκε το 46%. Υπολογίζεται ότι το 1914 από τις 6.507 βιομηχανίες και βιοτεχνίες το 49% ανήκε σε Έλληνες, ενώ εμπορίες. Το 52% των αρχιτεκτών, το 37% των μηχανικών και το 29% των δικηγόρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παράλληλα, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας διέθεταν μια πλήρη εκπαιδευτική δομή με εκατοντάδες σχολεία, αλλά και υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως η Μεγάλη του Γέρου Σχολή στην Κωνσταντινούπολη, η Ευαγγελική Σχολή στη Σμύρνη, το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, η Ιερατική Σχολή στην Καπαδοκία και άλλες. Σε ιδεολογικό επίπεδο, την εποχή εκείνη, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας χαρακτηρίζονταν από μια όρημη εθνική συνείδηση, απόρρια κυρίως του ρεύματος του νεοελληνικού διαφωτισμού, που είχε τα μεγάλα κέντρα του στην Κωνσταντινούπολη, στο Αϊβαλί, τη Σμύρνη και αλλού, και της συνεχούς ύπαρξης λόγιας τάξης. Δεν έλειψε ποτέ από την Μικρά Ασία η ελληνική λόγια τάξη. Η Σμύρνη ήταν η πιο εμπορική πόλη της Τουρκίας. Η γεωγραφική της θέση έκανε τη Σμύρνη μέγιστο εμπορικό κόμβο Ανατολής και Δύσης. Τα εμπορεύματα από την ενδοχώρα της Τουρκίας αλλά και από τη Μέση Ανατολή διακινούνταν μέσω του λιμανιού της Σμύρνης στην Ευρώπη. Το εμπόριο με το οποίο ασχολούνταν κυρίως οι Έλληνες έφερε οικονομική ευμάρεια και αυτή με τη σειρά της συντέλεσε στην πολιτιστική ανάπτυξη. Πλήθος από φιλανθρωπικά ιδρύματα, ξακουστές σχολές, νοσοκομεία και ορφανοτροφία έκαναν τη Σμύρνη να ξεχωρίζει από τις άλλες πόλεις. Για τον ελληνικό στρατό μάχες στην πορεία προς την Άγκυρα ξεκινά η μικρασιατική καταστροφή. Το ηθικό του στρατού έχει καταρακωθεί. Οι στρατιώτες έχουν κουραστεί, οι σύμμαχοι ενισχύουν με πολεμοφόδια τον οπλισμό τους Τούρκους του Μουσταφά Κεμάλ, και η ελληνική κυβέρνηση αντικαθιστά τους εμπειροπόλεμους ηγέτες του στρατού με άπειρα. Οι Τούρκοι την έλεγαν Γιαούρι Σμύρ, δηλαδή Σμύρνη των Απίστων ή Άπιστη Σμύρνη. Η Σμύρνη ήταν μια πόλη σύμβολο, ένα σύμβολο που οι Τούρκοι πίστευαν πως έπρεπε να ισοπεδωθεί και να αποδοματηθεί. Έτσι η Σμύρνη καταστράφηκε βάσει προμελετημένου σχεδίου. Όλο και περισσότεροι πρόσφυγες μετά την αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων και εξαθλειωμένοι στρατιώτες συνέρεαν στη Σμύρνη. Οι μεγάλες δυνάμεις έστειλαν πλοία να προστατεύουν τους υπόλοιπους. Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος και ο Αρμένης Επίσκοπος έστειλαν έκκληση στον Αρχιεπίσκοπο της Αγγλίας να επέμβει ώστε να σώσει, συγγνώμη, ο Αγγλικός στρατός τους χριστιανούς από τα στήθη του Κεμάλ Ατατούρκ. Μάταια όμως περίμεναν. Στις 25 Αυγούστου ο ελληνικός στρατός και οι ελληνικές αρχές είχαν φύγει πλέον από την πόλη. Οι πολίτες και οι στρατιώτες που είχαν έρθει από το μέτωπο γέμιζαν τους δρόμους και την προκυμαία προσπαθώντας να εγκαταλείψουν την πόλη με πλοία. Τσέτες υπείς στη Σμύρνη μπήκαν στη Σμύρνη και έκαναν τις πρώτες σφαγές Ελλήνων και Αρμενίων. Τούρκοι πολίτες και τουρκικός στρατός ξεκίνησαν τις λαϊλασίες. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος
προσπαθούσε να διανύμει συσίτιο σε όσους είχαν συγκεντρωθεί στο προάβλημα της Αγίας Φωτεινής. Αναφέρω κάποιες ημερομηνίες για να καταλάβετε που έχουν σημασία για μας. Στις 10 Σεπτεμβρίου καλείται για δεύτερη φορά ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος να παρουσιαστεί στον Νουρεντίν. Αφού συζήτησαν, ο Μητροπολίτης βγήκε από το διοικητήριο και ο Νουρεντίν παρέδωσε τον Χρυσόστομο Σμύρνης στον Όχλο. Ήταν τόσο άγρια τα βασανιστήρια του Μητροπολίτη που ένας τουρκοκριτικός που είχε βοηθηθεί από τον Χρυσόστομο Σμύρνης για να μην τον βλέπει να υποφέρει, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Τις ίδιες μέρες εκατοντάδες ιερείς σφαγιάστηκαν, σχεδόν το σύνολο του Ορθόδοξου πλήρου της Μικράς Ασίας. Οι Ορθόδοξες εκκλησίες καταστράφηκαν, έγιναν τζαμιά, αποθήκες και στάβλοι. Το βράδυ της 4ης 13 Σεπτέμβρη η αρμένικη συνοικία είχε καταστραφεί πλήρως και ο τουρκικός στρατός στράφηκε στους Έλληνες. Τους άντρες τους σκότωναν, τις νεαρές κοπέλες τις βίαζαν. Συγγνώμη. Αναφέρω τις ημερομηνίες διότι στις 14 Σεπτέμβρη, όπως πιθανόν ξέρετε, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να γιορτάζεται η ημέρα μνήμης των Μικρασιατών από τους κατατόπους δήμους και κοινότητες. Η Σμύρνη στις φλόγες. Ο Νουρεντίνος, ένας άλλος νέρον, εκτέλεσε το σχέδιο της πυρπόλησης της Σμύρνης. Τούρκοι στρατιώτες κατεδάφισαν κτίρια δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες για να προστατεύσουν τα κτίρια των μεγάλων δυνάμεων όπως είχαν συμφωνήσει. Η φωτιά ξεκίνησε από την αρμένικη συνοικία και το βράδυ της ίδιας μέρας επεκτάθηκε σε όλη τη Σμύρνη. Τούρκοι στρατιώτες ήταν παραταγμένοι σε στρατηγικά σημεία της πόλης και σκότωναν όσους χριστιανούς προσπαθούσαν να γλιτώσουν από τις φλόγες. Φωτιά στη Σμύρνη πίσω τους, η θάλασσα μπροστά τους. Τα συμμαχικά πλοία αδρανή και οι σέντες να κάνουν εφορμήσεις στην προκυμαία και να σπάσουν τον κόσμο. Παρά τις εκατοντάδες μαρτυρίες, όχι Ελλήνων, αλλά και ξένων διοικητικών υπαλλήλων και δημοσιογράφων, οι Τούρκοι τόλμησαν να κατηγορήσουν Έλληνες και Αρμενίους για την φωτιά στη Σμύρνη. Οι Έλληνες περίμεναν ότι οι σύμμαχοι δεν θα άφηναν να γίνει η μικρασιατική καταστροφή. Περίμεναν από τους συμμάχους να τους βοηθήσουν στον πόλεμο ή έστω να τους σώσουν στο τέλος στην προκυμαία της Σμύρνης. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε. Δεν άφηναν τους Έλληνες να επιβιβαστούν στα πλοία και να σωθούν. Όταν κάποιοι έφταναν κολυμπώντας στα πλοία, τους πετούσαν είτε βραστό νερό, αφηγήσεις δικών μας ανθρώπων που ήρθαν από εκεί, που έζησαν αυτή την καταστροφή, ή τους έσπασαν τα δάχτυλα έτσι ώστε να τους ξαναπετάξουν στη θάλασσα. Πάρα πολλοί πνίγηκαν με αυτόν τον τρόπο και λίγοι επέστρεψαν στην προκυμαία. Ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν από τους τελευταίους που εγκατέλειψε τη Σμύρνη. Για αυτά που έζησε, είπε: «Δεν θυμάμαι παρόμοιο επεισόδιο ανθρώπινης συμφοράς στην ιστορία. Με τα πυρπολημένα σπίτια τους πίσω, οι κάτοικοι της Σμύρνης, άντρες, γυναίκες, παιδιά, περιμένουν με τις ώρες και με τις μέρες, κραυγάζοντας και εικαιτεύοντας να φύγουν». Συνολικά, 1.500.000 πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη κατέβηκαν στην Ελλάδα. Το 1922 εύστοχα χαρακτηρίζεται από τους ιστορικούς ως το έτος της μεγαλύτερης μετακίνησης πληθυσμών στην ιστορία. Αποτελεί μια χρονιά ορόσημο για την ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Τα μαρτυρικά γεγονότα που σημάδεψαν την έξοδο των μικρασιατών Ελλήνων από την Ανατολή είναι αυταπόδεικτα. Κανείς δεν δικαιούται να αμφισβητήσει τις αθλειότητες που διαπράχτηκαν σε βάρος των άμαχων πληθυσμών. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις σφαγές, τις δολοφονίες, τους βιασμούς, τον πλήρη εξευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τα έσχη που έγιναν στο ολοκαύτωμα της Σμύρνης, κάποιοι άλλοι Έλληνες στην καταγωγή τα βάφτισαν απλά συνοστισμό στην προκυμαία της Σμύρνης. Δυστυχώς πολλοί, με σκουριασμένα μυαλά, προσπάθησαν να βιάσουν την ιστορική αλήθεια. Με τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την τραγωδία,
δίνουμε εμείς μια ηχηρή απάντηση σε αυτούς που επιδιώκουν να καταγράψουν την ιστορία, να ξαναγράψουν την ιστορία μας. Τους λέμε πως δεν ξεχνούμε. Το δικό μας χρέος, το χρέος των απλών ανθρώπων, είναι να τιμούμε τους προγόνους μας, να τιμούμε τους ήρωες. Να δηλώνουμε συνεχώς και απερίφραστα ότι δεν λησμονούμε. Ας αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μην ξαναδούμε σφαγές οπουδήποτε πάνω στη γη. Ας αγωνιστούμε στη μνήμη όλων αυτών που δεν μπόρεσαν να φτάσουν ποτέ στην πατρίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πινελίδη. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πούμε ότι την απόψινή μας εκδήλωση πλαισιώνουν καλλιτεχνικά χορευτικό τμήμα και η χορογία του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Επαρχίας Παρσάλων. Τους ευχαριστούμε που είναι εδώ. Θα τους χειροκροτήσουμε θερμά. Η μικρή χορογία Θανασίου του Μορφωτικού Συλλόγου Λεωφορείου, ο οποίος την πηγή της πραγματικά για αυτή την εκδήλωση. Και ας τους χειροκροτήσουμε θερμά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο Αργυρό που επιμελείται και τις δύο χορογίες. Επίσης συμμετέχουν η ορχήστρα με τους κύριους Φώτη Γαρουφαλιά στα κρουστά, Μάριο Καρυμιχαλή Λίγου, Λαούρτα και Τραγούδι και ο Γιάννης Σούλτης στο βιολούχο. Σας ευχόμαστε καλή απόδοση. Thank you.
όσα μου εξιστόρισαν αυτοί που έζησαν μέσα στη θύελλα, που είδαν την καταστροφή, έζησαν την αιχμαλωσία, έφαγαν το πικρό ψωμί της προσφυγιάς. Μουδανιά, Σμύρνη, Κορδελιό, Προύσα, Έφεσος, Αλβανή. Yeah.
λαλούσανε στις εξοχές τα βιολιά, τα ουρούθια και τα τουβελέκια. Κάτω από τα δέντρα στείνονταν χωροί, καρσιλαμάδες, κασάφικοι, ζεϊβέκικα.
Θεός αφήναμε ποτέ στην γιορτή να πάει χαμένη, δίχως να λεβήσουμε. Λεβεδόκορμα παλικάρια, ζωσμένα πιστόλες και κάμες, καβαλικεύανε τα καλογυμνασμένα άτια τους και παραβγαίνανε στα αλάνια. Μα όταν έφτανε το πανηγύρι της Αγιατριάδας και βούρμαζε το τραγανό κεράσι, τότες πάνω στα άτια δεν έβλεπες μονάχων άντρα. Στα καπούλια καβαλίκευαν χιλιόνυμφες, ζωηρές, περήφανες, στολισμένες, όλο πλουρί και γιορτάνι.
Oh,
άνθρωποι στη Σμύρνη μιλούσαν όλοι ελληνικά. Ακόμα και οι Τούρκοι, και οι Λεβαντίνοι, και οι Εβραίοι, και οι Αρμενέοι. Στο Πρατομαγαλά, ωστόσο, πολλά μεγάλα καταστήματα είχαν ξενικά ονόματα. Κοντουάρ, Λουβ, Πον Μαρσέ, Παλαντίν Ντεγκά και άλλα. Και τι δεν έβρισκε σε τούτα τα μαγαζιά. Από παραδείσια φτερά για τα μαλλιά των γυναικών, μέχρι σκαρπίνια για σταυτοπούτες και παιχνίδια, όμορφα, κουρτιστά παιχνίδια. Πόσο ευτυχισμένα θα έπρεπε να είναι εδώ τα παιδιά και πόσο παρακαλυμμένες οι γυναίκες. Τα σπίτια, ακόμη και στους ακόμακους μαχαλάδες, ανοιχτά, συντροφεμένα, στις πόρτες καθισμένες φανελιές, είχαν στρωμένο έφθυμο λακυρδί. Oh, no.
Στην αγκαλιά
δημιουργικός και φάτος λαός και γινήκαμε ξαφνικά ένα παθητικό στα τευτέρια των ξένων που έπρεπε μόνο κοντιλιάς να σβηστεί. Και το σβήσιμό μας δεν έγινε με απλά μονιμοκόμπλια και γομολάστιχες. Έγινε με αναρρύθμιτα εγκλήματα. Πρώτες τριωδίας είχαν γίνει πριν κηρυχθεί ο πόλεμος του 14, στις Φώκες, στα Ευαλή και αλλού. Μα έτσι και βγήκε η φουρκιά στο πλευρό της Γερμανίας, άρχισε συστηματικό ξεκλείδισμα του ελληνικού στοιχείου που κατοικούσε στα παράλια. Διαταγή είχε δοθεί μέσα σε ώρες οι χριστιανοί να ξεσηκώνονται, να παίρνουν τις οικογένειές τους και να πορεύονται για το εσωτερικό της Τουρκιάς. Ρουφθούν οι Ρωμαίοι που δεν έπρεπε να μείνουν στα παράλια. Γιατί ρωτούσαν οι άνθρωποι, τι φταίμε εμείς. Σήκαναν οι μάνες τα μωρά τους από τις φούρνες, σήκαναν τους γέροντες και τους άρρωστους, φορτώνονταν οι άντρες τους βόμβους, περπαρατούσανε δουλειές, δυος, σπίτια ξεκλείδωτα και ξεκινούσαν ομαδικά για τις ανεμοδαλμένες στράτες της Ανατολής. Με χιόνια στα πάτη τα βουνά και σε παράλια, με κάψες στην έρημο, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και Αρμενέοι άφησαν τους δρόμους τα κόκαλά τους. Λίγο ησυχία.
Φωτιά! Φωτιά! Βάλαν φωτιά στη Σμύρνη! Πεταχτήκαν ορθοί όλοι. Κοκκινόμαυρες φλόγες τεινάζονταν στον ουρανό χοροπηδητές. Η φωτιά απλωνόταν παντού. Ντουμάνιασε ο ουρανός. Μαύρα σύννεφα ανηφορίζανε και μπερδευότανε τόνα μετάλλο. Κόσμος. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος. Τρελός από φόβο. Αρχίνησε να τρέχει από όλα τα στενοσόκατα και τους βερνανέδες και να ξεχύνεται στην παραλία σαν μαύρο ποτάμι. Σφαγή! Σφαγή! Παναγιά βοήθα! Η μάζα πυκνώνει. Δεν ξεχωρίζεις ανθρώπους, μα ένα μαύρο ποτάμι που κουνιέται πέρα δόθε απελπισμένα. Δίκως να μπορεί να σταθεί, δίκως να μπορεί να προχωρήσει. Μπρος θάλασσα, πίσω φωτιά και σφαγή. Ένας αχνός κατρακυλάει από τα βάθη της πολιτείας και σπέρνει το πανικό. Τούρκοι, Τσέρτες, μας σπάζουνε. Εμπρός, Έλεος, η θάλασσα δεν είναι πια εμπόδιο. Χιλιάδες άνθρωποι πέφτουνε και πνίγονται. Τα κορμιά σκεπάζουνε τα νερά σαν ανεμόλος. Οι δρόμοι γεμίζουνε και αδειάζουνε και ξαναγεμίζουνε. Νέοι, γέροι, γυναίκες, παιδιά ποδοπατιούνται, στριμώχνονται, λιποθυμούνε, ξεψυχούνε. Τους τρελαίνουν οι χαντζάρες, οι ξυπολόγχες, οι σφαίρες των τσέπιδων.
Ένας και πάντας από παροξυσμός. Τρέμανε, τσιρίζανε. Οι άντρες τρέμανε άσκοπα εδώ και εκεί. Λύνανε και μπαίνανε λόγους. Πασχίζαμε να σκεφτούμε. Μας προδώσανε, μας ξεπουλήσανε. Η φωτιά όλη νύχτα αποτελειώνει το χαλασμό. Γκρεμίζονται τείχοι, τριματίζονται γυαλιά. Οι φλόγες κριτσινίζουνε μαδέρια, έπιπλα και φτούνε σιδερικά γκά. Ξεπνελιώνουνε την πολιτεία ολάκερη. Απλώνουν πάνω στα έργα των ανθρώπων και τα διαλύουνε. Σπίτια, εργοστάσια, σχολιά, εκκλησίες, μουσεία, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, θέατρα, αμύθιτη θησαυρή, κόποι δημιουργίες αιώνων, εξαφανίζονται και αφήνουν στάχτη και καπνούς. Thank you.
θλίθος και το αλάλιασε. Ο τρόμος ξεπερνάει το θάνατο. Δεν φοβάσαι το θάνατο, φοβάσαι τον τρόμο. Thank you.
τόσο φαρμάκι, τόση συγχωρά, και εμένα ο νους μου να γυρίσει θέλει πίσω στα παλιά. Να τα λέει ψέμα όλα όσα περάσαμε και να γυρίζαμε τώρα δά στη γη μας, στους βαξέδες μας, στα δάση μας με τις καρδερίνες, τις κάργες και τα πετροκοτσίτια, στο περιβολάκι μας με τις μαντζουράνες και τις αντισμένες κερασιές, στα πανηγύρια μας με τις έμορφες. Thank you.
προγόνους στα κινητήρια. Αφήσαμε παιδιά και γονιούς και αδέλφια, νεκροί άκαθοι, ζωντανοί δίχως σπίτια, βρικολακιασμένα όνειρα. Εκεί, Ανσή, ήταν ήσαμε χθες η πατρίδα μας.
Thank you.
Thank you.
show.